σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητή μου, και όλος ιδιαιτέρως η Δευτέρα Πόλης της Μητροπολιτικής μας Περιφερίας, ο Τύρναβος, εορτάζουν την μνήμη του Οσιονεομάρτυρος Γεδεών. Είναι ο πολιούχος του Τυρνάβου, γιατί σε αυτήν την πόλη έδωσε την χριστιανική του μαρτυρία ο Άγιος. Τα δέλη ψανά του είναι το ωραιότερο στολίδι της πόλεως, αλλά και το μεγαλύτερο καύχημά της. Είναι ακόμη πηγή πολλής πνευματικής δυνάμεως, αλλά και ελέγχου, ότι σε κάθε εποχή διούται το Ευαγγέλιο και δίδεται η μαρτυρία του πιστού. Ο Άγιος Γεδεών γεννήθηκε στα Κάπουρνα της Μακρινίτσης στο Πύλιο το 1766 από γονείς πτωχούς αλλά και πολύ ευλαβείς, ελέγεται Νικόλαος. Στα 12 του χρόνια βρέθηκε να δουλεύει στον μπακάλικο ενός εξαδέλφου της μητέρας του στο Βελεστίνο. Ο Τούρκος διοικητής παρετήρησε ότι ο μικρός Νικόλαος ήταν πολύ έξυπνος, πολύ εύστροφος, και ζήτησε από το θείο του τον μπακάλι να τον πάρει στο σπίτι του εκεί ως υπηρέτην. Εκείνος, ο θείος του, αρνήθηκε. Λέγει, πώς θα σου δώσω εγώ το παιδί, δεν είναι δικό μου το παιδί, πώς θα γίνει αυτό. Αλλά ο Τούρκος το πήρε το παιδί με τη βία. Εξάλλου κατοχή ήταν. Εκεί στο σπίτι του Τούρκου, με ξεγέλασμα, δέχθηκε την περιτομή. Πώς μπορούσε ένα μικρό παιδάκι 12-13 χρονών να γνωρίζει τι πράγμα είναι η περιτομή κλπ. Έτσι λοιπόν περιετμήθη ο μικρός Νικόλαος. Είναι η αναγνώριση, θα λέγαμε, του Ισλάμ, η περιτομή. Την απάτη του την έφερε βαρέως. Γι' αυτό 2 μήνες αργότερα δραπετεύει στην Κρήτη, κανείς δεν το εγνώριζε που είχε πάει, όπου και μένει εκεί 3 ολόκληρα χρόνια στο σπίτι ενός ιερέως. Αλλά ο ιερεύς αυτός απέθανε και αναγκάζεται ο νεαρός Νικόλαος να αποχωρήσει από το σπίτι του ιερέως. Έρχεται στη Μονή Καρακάλου, εις το Άγιον Όρος, όπου εκεί εξομολογείται το αμάρτημά του και χειροθετείται μεγαλόσχημος μοναχός. Έμεινε εκεί στην Μονή Καρακάλου 35 ολόκληρα χρόνια. Μελετούσε διαρκώς στο μοναστήρι του την πτώση του και μετρούσε το πέρασμα της ζωής του, ψάχνοντας να βρει τον τρόπο του μαρτυρίου του, γιατί πίστευε ότι μόνον έτσι θα μπορούσε να ξεπλύνει αυτό το πολύ μεγάλο αμάρτημα, γιατί στην πραγματικότητα ήταν άρνησης του Χριστού, παρότι δεν εγνώριζε τι ήταν η Ισλαμική περιτομή. Επιθυμούσε το μαρτύριο, όπως σας είπα, να ξεπλύνει το αμάρτημά του. Επήρε την ευλογία από το μοναστήρι, επήρε την ευχή του γέροντος και όλων των μοναχών του μοναστηριού και έρχεται στο Βελεστίνο. Εκεί, με μία σειρά προκλήσεων, όσοι διαβάσατε το βίο του ασφαλώς ξέρετε πόσες προκλήσεις δημιουργούσε,
συλλαμβάνεται και οδηγείται εις τον Τύρναβο για να δικαστεί από τον Βελίπασα, που ήταν γιος του Αλίπασα. Απολογούμενος, είπε στον Αλίπασα, συγγνώμη, στον Βελίπασα, «Εγώ, ο ηγεμόν, νέος στην ηλικίαν, απατηθείς υπότινος των αγαρινών, ηρνήθην τον Ιησούν μου Χριστόν και έγινα Τούρκος. Είσαι με αυτόν δε ελθόν και μετανοήσας δια το θεοστηγές και ψυχόλεθρον κίνημα, κατέφυγα εις το Άγιον Όρος ή να κλάψω αξίως την αμαρτία μου. Εις όλον τούτο το διάστημα της εκεί επιπόνου διατριβής μου, ελεγχόμενος υπό τη συνειδήσεώς μου, επέστρεψα δε εδώ δια να ομολογήσω τον παρεμό ανοήτως αρνηθέντα Ιησούν μου Χριστόν, Θεόν αληθινόν, μέχρι θανάτου, προς εξάλληψη του ρήπου της αρνήσεως». Και ως γνωστόν συνελήφθη ύστερα από τις απανωτές, σας είπα, προκλήσεις του, οδηγήθηκε εις τον Τύρναβον και εκεί υπέστη φρικτών θάνατων με αλλεπαλλήλους ακροτηριασμός, να κόβουν το ένα χέρι, να κόβουν το άλλο χέρι, να κόβουν το ένα πόδι, να κόβουν το άλλο πόδι, αντιλαμβάνεστε. Και μαρτύρησε στις 30 Δεκεμβρίου του έτους 1818. Το μαρτύριο αίματος είναι η κορονίδα, αγαπητοί μου, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Όλοι οι πιστοί δεν το έχουν το χάρισμα αυτό. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο που προετοιμάζει τους πιστούς, και αυτό το ίδιο προετοιμάζει και τους μέλλοντας μάρτυρας. Με το Πνεύμα το Άγιον γινόμεθα πνευματικοί άνθρωποι, αλλά δεχόμεθα, εάν έχουμε ακραίαν πίστη και αγάπη εις τον Χριστό, μας προετοιμάζει, σας είπα, το Πνεύμα το Άγιον και δια το ακραίον χάρισμα που είναι το μαρτύριον. Σε τι συνίσταται όμως αυτή η προετοιμασία? Στην αύξηση των άλλων χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Εάν δηλαδή πήρες άλλα χαρίσματα και αυτά τα έχεις αυξήσει, τότε σου δίδει το Πνεύμα το Άγιον και το χάρισμα του μαρτυρίου. Είναι ακρότατο μόνο να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει μαρτύριον, που βέβαια είναι γνωστό. Αν ανοίξουμε ένα μαρτυρολόγιο, θα δούμε τι φοβερά μαρτύρια υπέστησαν εκείνοι που εμαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Σε τι λοιπόν συνίσταται αυτή η προετοιμασία? Στην αύξηση των άλλων χαρισμάτων, όπως σας είπα, του Αγίου Πνεύματος. Είναι γνωστόν ότι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έρχονται έξωθεν, δεν υπάρχουν μέσα μας, έρχονται απ' έξω, έρχονται από το Πνεύμα το Άγιον. Απλώς ο άνθρωπος, σαν αποδέκτης αυτών των χαρισμάτων, κάνει δεκτή αυτήν την προσφορά. Για παράδειγμα σας λέγω, η αγάπη δεν έχει πηγή της την καρδιά του ανθρώπου. Όχι, έχει πηγή το χάρισμα της αγάπης, το Πνεύμα το Άγιον. Το στέλνει αυτό ο Θεός, το χάρισμα, και όταν ο άνθρωπος είναι δεκτικός αυτού του χαρίσματος, το παίρνει. Και όταν το πάρει, τότε έχει το χάρισμα της αγάπης.
είτε εις τον Θεό, είτε εις τον πλησίον άνθρωπον, πάντως το χάρισμα της αγάπης έρχεται απ' έξω. Αυτό να το ξέρουμε και να το καταλάβουμε. Είναι, όπως να το πω θεολογικά, είναι κάθε χάρισμα άκτιστος, ενέργεια του Θεού που στέλνεται στον κάθε πιστόν, και αναλόγως αν ανταποκριθεί ο πιστός, τότε βεβαίως το χάρισμα αυτό ενικεί μέσα εις τον πιστόν και το εκδηλώνει. Έτσι κάθε άνθρωπος βέβαια δέχεται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα χαρίσματα από τον ουρανό. Καλείται όμως όχι μόνο να αποδεχθεί κάθε άνθρωπος, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν αποδέχονται. Έρχεται το χάρισμα αλλά δεν αποδέχονται. Καλείται όμως ο άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ένα χάρισμα από το Άγιο Πνεύμα να το αποδεχθεί και να το αυξήσει. Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν είναι μόνο να το αποδεχθεί, αλλά πρέπει και να το αυξήσει, διότι η αύξηση βέβαια, θα λέγαμε, πάλι είναι με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, αλλά μετέχει όμως η ανθρωπίνη προαίρεση, το ανθρώπινο θέλω, η ανθρωπίνη άσκηση, όπως θα δούμε πάλι πιο κάτω. Έτσι λοιπόν, ας αναφέρομαι τι είναι εκείνα τα οποία θα βοηθήσουν ώστε όταν αυξηθούν και θέλει ο Θεός, προσέξτε, και θέλει ο Θεός, να φτάσουμε και εις το ακρότατον χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, που είναι το μαρτύριο. Και πρώτα πρώτα έχουμε την αύξηση της πίστεως. Εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν δώσει το χάρισμα της πίστεως, ναι, έρχεται απ' έξω, δεν είναι κάτι δικό μου, τότε δεν θα μπορώ ποτέ μου να πιστέψω. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιον να μου δώσει το χάρισμα της πίστεως, πολύ καλά, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Αυτό να το αυξήσω. Αυξάνει με πολλούς τρόπους, με τη μελέτη, με την προσευχή, με την εμβάθυνση μέσα εις το μυστήριο της πίστεως, με τη συμμόρφωσή μου στις εντολές του Θεού και το καθεξής. Η πίστης και αυξάνει και ελαττούται, μην το ξεχνάμε αυτό. Φερυπίν, οι μαθητές έλεγαν στον Κύριο, βέβαια ξεκίνησαν από μία πίστη να ακολουθήσουν τον Χριστό. Ξέρετε όμως τι έβλεπαν στον εαυτό τους? Ότι δεν ήταν επαρκής η πίστη στην οποία είχαν. Γι' αυτό ακριβώς τι έλεγαν εις τον Κύριο? Πρόσθες ημίν Κύριε πίστην. Πρόσθεσε. Α, ώστε λοιπόν είναι κάτι που προστίθεται η πίστης. Ναι, μα εάν προστίθεται τότε και αφαιρείται. Είναι πολύ φυσικό. Έτσι βλέπουμε, ο Πέτρος κάποια στιγμή ολιγοψύχησε. Τι του λέει ο Χριστός εκεί που πήγε να περπατήσει επάνω στην επιφάνεια της λίμνης? Εις τι εδίστασας ολιγόπιστε? Αφαιρέθηκε εκείνη τη στιγμή επίσης. Από τι αφαιρέθηκε? Από τη βιαιότητα του ανέμου. Μα έχεις τον διδάσκαλο μπροστά. Μειώθηκε. Αλλά και ο Ιούδας δεν εμείωσε την πίστη, διότι για να ακολουθήσει τον Χριστό διέθετε κάποια πίστη. Τώρα έρχεται η στιγμή που χάνει, ολότελα χάνει την πίστη. Μην ξεχνάμε λοιπόν, μπορεί να χάσω την πίστη μου, μπορεί να βρω την πίστη μου, μπορεί να τη μεγαλώσω, μπορεί να τη μικρύνω. Και η αύξηση της πίστεως προϋποθέτει όχι μια μετρία πίστη, αλλά μια πολύ πίστη, όταν μιλάμε για αύξηση. Μια πίστη ζώσα, ενεργός. Μια πίστη που βλέπει με ειλικρίνεια εκείνα που δεν βλέπουν οι πολλοί, και που έχουν βέβαια μετρίαν πίστη,
Μας κάνει εντύπωση πολλές φορές, αγαπητοί, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν πιστεύει, γιατί έχει τόσο λίγη πίστη. Ναι, ξέρετε πότε θα δοκιμαστεί η πίστη των χριστιανών? Δοκιμάζεται καθημερινά. Θα δοκιμαστεί όμως στις ημέρες του Αντιχρίστου. Θα πας, αδελφέ μου, να τον προσκυνήσεις? Μόνο και μόνο, το ακούω από τώρα αυτό, μόνο και μόνο για να πάρεις τρόφιμα, γιατί λες έχεις παιδιά, ώστε έτσι, έχεις παιδιά, ε, τι θα κάνω? Σας είπα, το έχω ακούσει πολλές φορές, θα αφήσω τα παιδιά μου να πεθάνουν? Αυτό δεν είναι μία πιστία? Και σπέβδεις να προσκυνήσεις τον Αντίχριστο. Ένα δεύτερο σημείο είναι η αύξηση της ελπίδας. Η ελπίδα, τι είναι η ελπίδα? Είναι η τονισμένη πίστη. Αν πείτε στο μικρό σας παιδάκι ότι όταν θα γυρίσετε από τη δουλειά θα του φέρετε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, το παιδί το πίστεψε. Κάτι παραπάνω, χοροπηδάει από τη χαρά του. Ο μπαμπάς θα μου φέρει ένα παιχνίδι, μου είπε, και τι κάνει? Χαίρεται. Τι είναι λοιπόν η ελπίδα? Η ελπίδα είναι τονισμένη πίστη και φέρει στο προσκήνιον, φέρει τη χαρά. Αυτή είναι η ελπίδα. Πρέπει ο πιστός να αρχίσει να βιώνει ακόμα, να βιώνει την ματαιότητα του παρόντος κόσμου. Πόσα πράγματα υπάρχουν γύρω, αλλά την ματαιότητα δεν τη βλέπει ο πιστός στα έργα του Θεού, αλλά στα έργα των ανθρώπων. Ο Θεός ό,τι δημιουργεί δεν είναι τίποτα μάταιον. Έκανε τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ένα μάταιον έργο του Θεού. Άπαγε. Ακούστε τι λέγει ο ψαλμοδός: «Μη γάρ ματέως έκτισας πάντας τους ιούς των ανθρώπων», λέει στον 88ο ψαλμό του. Τάχα, μάταια εδημιούργησες τους ανθρώπους. Για να θαυμάσει την κατασκευή του ανθρώπου, χωρίς να μπορεί πιο πολλά πράγματα να εξηγήσει ο Δαβίδ, ώστε με έκπληξη ερωτάει ο ψαλμοδός εις τον 8ο ψαλμόν: «Τι εστί άνθρωπος, ότι μη μνήσχει αυτού?» Αλήθεια, τι είναι ο άνθρωπος που φτάνει εσύ ο δημιουργός να τον θυμάσαι? Δηλαδή ασχολείσαι με τον άνθρωπο και τον θυμάσαι? Ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν? Ή τι είναι εβραϊσμός, ιδιότητα εβραϊκή? Ή ως ανθρώπου, ο άνθρωπος το ίδιο είναι. Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος, ότι ώστε φθάνεις να τον επισκέπτεσαι, και μάλιστα με την κορυφαία εκείνη η επίσκεψη της ενανθρωπίσεως? Τάχα, τόσο σπουδαίος είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα, θέλετε να δείτε τι αξίζει ο άνθρωπος, χάρη του οποίου έγινε ο Θεός Λόγος άνθρωπος? Ζυγίστε την πράξη αυτή του Θεού Λόγου για να καταλάβετε ποια είναι η αξία του ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν η δημιουργία ενός ανθρώπου κάτι το μάταιον? Τα έργα του Θεού δεν είναι μάταια. Ό,τι υπάρχει γύρω, από τον ήλιο μέχρι το χορτάρι, τα αστέρια, τα πάντα, ό,τι κάνει ο Θεός δεν είναι τίποτε μάταιον. Τα έργα των ανθρώπων όμως είναι εκείνα τα οποία δεν φέρουν τη σφραγίδα του Θεού και συνεπώς είναι μάταια. Πάντως η ελπίδα πρέπει να ξεκολλάει από τα γήινα και να συνδέεται με τα ουράνια. Αυτή είναι η αύξηση της ελπίδας περί της οποίας και ο λόγος. Έρχομαι σε ένα τρίτο. Είναι η αύξηση της αγάπης. Μια αγάπη που πρέπει να στρέφεται στον άλλον άνθρωπο, ασφαλώς, αλλά κυριότατα
στα έργα του Θεού και τον ίδιο το Θεό. Θα αγαπήσω τα έργα του Θεού. Ένα ζωάκι, ένα λουλούδι, θα θαυμάσω τον δημιουργόν, αλλά προπαντός θα αγαπήσω τον Θεόν. Διότι κάθε άλλη επιμέρους αγάπη εκεί αποτείνεται, εις την αγάπη του Θεού. Πολλές φορές μιλάμε για αγάπη, πολλές φορές είναι στην γλώσσα μας το θέμα της αγάπης, αλλά μια αγάπη που πάντοτε την εννοούμε μόνο εις τον άλλον άνθρωπο και όχι εις τον Θεό. Σαν να είναι αυτονόητο ότι αγαπάμε το Θεό. Αγαπητοί μου, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Πρέπει να διακρίνω. Θυμηθείτε την επιτομή των εντολών: αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και λοιπά, και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Όταν οι εντολές μπαίνουν η μία μετά την άλλη κατά έναν ιεραρχικών τρόπων, δεν είναι από μια πολυτελή, θα λέγαμε, διάθεση. Απλούστατα, η αγάπη στον άλλον άνθρωπο είναι δεύτερη μετά την αγάπη εις τον Θεό. Έτσι, όταν μιλάμε για αγάπη, δεν εννοούμε την αγάπη προς το Θεό. Είναι δυστύχημα. Το ακόμη όμως χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Μιλάμε για το millennium. Θα μπούμε, λέει, στην τρίτη χιλιετία. Τι πρέπει να προσέξουμε? Ακούω, διαβάζω. Τι πρέπει να προσέξουμε? Ναι, να μην επαναλάβουμε, λένε, τα λάθη. Σπουδαίοι, τρανοί επιστήμονες, κατά τα άλλα πολύ ωραίοι. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη που κάναμε εις την δευτέρα χιλιετία. Πρέπει να αναπτύξουμε, εδώ προσέξτε, τον ανθρωπισμό. Διότι ετονίσαμε την τεχνολογία, τα παιδιά μας να μάθουν τεχνολογία και τεχνολογία. Έχουμε φτάσει σε κάποια ύψη τεχνολογίας, έτσι που ο ίδιος ο άνθρωπος να απορεί. Εκεί φτάσαμε? Και όμως, αγαπητοί μου, νομίζομαι ότι αυτή η γνώση θα φέρει και τον ανθρωπισμό. Αντιθέτως, έχει φέρει την αγριότητα, τον απανθρωπισμό, όχι τον ανθρωπισμό. Ξέρετε γιατί? Διότι αυτός που θέλουμε να καλλιεργήσουμε, τον ανθρωπισμό δηλαδή, δεν περνάει από το Θεό. Είναι κάτι που μιλάμε για την αγάπη από άνθρωπο σε άνθρωπο απευθείας. Και έτσι είδαμε και το φαινόμενο να βομβαρδίζουμε τους Σέρβους για λόγους, λέει, φιλανθρωπίας. Το ακούσατε αυτό ποτέ? Για λόγους φιλανθρωπίας. Ξέρετε τι είναι αυτό? Πρόβα γενεράλε. Η Σερβία είναι πρόβα γενεράλε. Είναι γενική δοκιμή. Γενική δοκιμή. Τι θα γίνει παρακάτω εάν δεν ικανοποιείς τα γούστα εκείνων που έχουν κάποια γούστα? Και αυτό λέγεται αγάπη? Η αγάπη πρέπει να περνάει από το Θεό. Πρέπει να έχει τη σφραγίδα του Θεού. Αλλιώτικα αυτός ο ανθρωπισμός, ο ουμανισμός, είναι απανθρωπία. Να το ξέρουμε αυτό και να το συνειδητοποιήσουμε περισσότερο και περισσότερο. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αύξηση και της αγάπης. Η αγάπη εκείνη η οποία πρέπει να υποκαίει τα σπλάχνα. Έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έλεγε, εμίδε το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Για μένα το να ζω είναι κέρδος, το να πεθάνω και αυτό είναι κέρδος για τον Χριστό. Τι σημάς χωρίσει, λέει στο 8ο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή του, τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Ποιος μπορεί να μας χωρίσει?
μάχερα, πείνα, γυμνώτης. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Εκεί πρέπει να φτάνει η αγάπη. Η αγάπη, το επαναλαμβάνω, εις τον Χριστόν. Ένα τέταρτο σημείο. Κάθε μαρτύριον πρέπει να είναι καρπός της αγάπης στο Χριστό. Έτσι έχουμε εδώ οπωσδήποτε να φτάνουμε σε αυτό. Όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ποιος μπορεί να μας χωρίσει. Ένα σημείο ακόμα είναι η αύξηση της ασκήσεως. Ναι, είναι γνωστό ότι οι ψυχικές και σωματικές ταλαιπωρίες κάμπτουν και την αγάπη και την πίστη του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να προδίδει τον Χριστόν. Αυτό το γνωρίζουν οι εχθροί της πίστεως. Γι' αυτό χρειάζεται διαρκής άσκησης και λιτότητα ζωής. Η τρυφή του βίου πρέπει να απουσιάζει τελείως. Η νηστεία, η εκουσία πτωχία, η μεταϋπομονής ασθένεια, η ποικίλη ταλαιπωρία είναι θαυμάσια στοιχεία αυξήσεως της υπομονής και την αντιμετώπιση του μαρτυρίου. Ο ασκούμενος πιστός πρέπει να έχει την άσκηση διαρκώς μπροστά του. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως ομιλεί περί οικονομικού αποκλεισμού. Μπορούμε να αντέξουμε? Και ένα τελευταίο στοιχείο είναι η αύξηση της συνέσεως και της διακρίσεως. Θα πρέπει να διακρίνουμε πώς θα κινηθούμε εις το θέμα της ασκήσεως. Αγαπητοί, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Άγιος Γεδεών προετοιμαζόνταν μες στο μοναστήρι του 35 χρόνια για το μαρτύριον που θα υφίστατο. Αναφθορμήτως εμφανίστηκε, όπως και ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Έχουμε μια ανάλογη περίπτωση εις την Ρόδον. Έγινε γιατί προηγουμένως σας είπα δεν πρέπει να πάει κανείς αυθόρμητα. Στάσου, είσαι έτοιμος? Γιατί υπήρξε παλιός λογαριασμός που έπρεπε να εξοφληθεί με τον Ισλαμισμό. Παλιός λογαριασμός. Πάντως αγαπητοί, η εποχή μας έχει ανάγκη από μάρτυρες Χριστού. Εκκλησία χωρίς μάρτυρες είναι εκκλησία χωρίς μαρτυρία. Και μαρτύριον εννοούμε κάθε μορφής μαρτύριον, από το μαρτύριο του αίματος μέχρι το μαρτύριο της συνειδήσεως και το μαρτύριο της κοινωνικής περιφρονήσεως. Πρέπει να ασκούμεθα, γιατί αλλιώτικα όλα τα άλλα δεν θα μπορούν να αυξηθούν. Και έτσι να μην μας χαρίσει το Πνεύμα το Άγιον το ακρότατον χάρισμά του, που είναι το μαρτύριο. Αμήν.